Εκεί, Αναστασία μου, τι συμβαίνει? Έχει ανέβει μια γυναίκα πάνω στην ταράτσα της εισαγγελίας Γιαννιτσών και απειλεί να... Στα Γιαννιτσά συγκεκριμένα, στην εισαγγελία Γιαννιτσών, η μητέρα της άτυχης Γαλήνης, που να θυμίσουμε στο τηλεοπτικό κοινό ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε πέσει από τον 7ο-8ο όροφο της φοιτητικής εστίας. Είχε αυτοκτονήσει η αστική κοπέλα και τότε η μητέρα της φώναζε ότι ήταν θύμα διαδικτυακού μπούλινγκ, από τα πρώτα θύματα διαδικτυακού μπούλινγκ στην Ελλάδα. Αρχικά ο Χάμης άτυχης φοιτήτριας είχε αποδοθεί σε αυτοκτονία. Οι δικαστικές αρχές έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους, αυτούς που οδήγησαν την Γαλήνη στην αυτοκτονία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μητέρα της, έχουν σε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο, έχουν κολλησιεργήσει. Έχουν σταματήσει λοιπόν, έχει σταματήσει η έρευνα και ζητάει να αποδοθεί ευθύνη για την κόρη της. Έτσι λοιπόν, έχει ανέβει στην ταράτσα της εισαγγελίας Γιαννιτσών και απειλεί να αυτοκτονήσει αν δεν έχει μία άμεση απάντηση από την εισαγγελία ότι θα επισκεφθούν διαδικασίες και θα ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος της δικογραφίας. Αναστασία, θύμισέ μας, ήταν η περίπτωση όπου η φοιτήτρια ήταν με μία φίλη της στη φοιτητική εστία, της είπε φεύγω για λίγο και ανέβηκε στον πιο ψηλό όροφο, αν δεν κάνω λάθος, και αυτοκτόνησε. Ανέβηκε σε ένα δωμάτιο μιας άλλης φοιτητής, στον 7ο όροφο της φοιτητικής εστίας, πήγε στο μπαλκόνι, ενώ οι άλλοι φίλοι της φοιτητριάς ήταν μέσα στο δωμάτιο της φοιτητικής εστίας και έπεσε στο κενό. Η μητέρα της θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που τον οδήγησαν στο θάνατο. Έτσι λοιπόν ζητά να γίνουν έρευνες, να σχηματιστεί δικογραφία εναντίον δύο συγκεκριμένων νέων ανδρών. Θυμίζω, νομίζω ότι είχαν γίνει καταγγελίες τότε ότι ήταν εκβιαζόταν η... Πολύ σωστά. Η νοικοκομική. Εκβιαζόταν από κάποιους ανθρώπους... Που είχαν στα χέρια τους κάποιο βίντεο που την έδειξαν σε προσωπικές στιγμές. Είναι εκεί παραπευθεί σε δίκη ένας φωτογράφος, ένας ερασιτέχνης φωτογράφος που είχε δημοσιοποιήσει κάποιες γυμνές φωτογραφίες αρχής Γαλήνης στο διαδίκτυο, αλλά η λίστα των ενόχων σύμφωνα με την οικογένειά της δεν σταματάει εκεί, ότι θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα, αυτά που έχουν στα χέρια τους, που έχουν στα χέρια τους κρυμμένο βίντεο και τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να παραπευθούν και αυτά σε δίκη για την θάνατο της Γαλήνης. Ας ελπίσουμε ότι ο εισαγγελέας εκεί στα Γιαννιτσά θα την ακούσει αυτή τη μάνα και οι αρχές να κάνουν τη δουλειά της, για να μην έχουμε πιο έτσι, δύσκολα και δυσάρεστα περιστατικά. Ό,τι νεότερο έχεις, Αναστασία, παρεμβαίνεις και πάλι. Σύνολη.